Καλό παιχνίδι. Go!
Για εμάς όσο για την Παλαιόχωρα. Θεωρώ ότι έγινε ένα παιχνίδι με πολλές και έντονες διακυμάνσεις, απίστευτες καταστάσεις, με την έννοια ότι εναλλασσόταν τα συναισθήματα πολύ έντονα. Μπορούσαν να είχαν σκοράρει και οι δύο ομάδες στην αρχή του παιχνιδιού. Σκοράραμε εμείς, καταφέραμε, χαμένο πέναλτι από τον αντίπαλο. Δεύτερο γκολ δικό μας, πήγαμε στο ημίχρονο με 2-0-2. Όμως το παιχνίδι δεν είχε τελειώσει και είδατε μια πραγματική μάχη με το τελευταίο λεπτό. Θεωρώ ότι ο καιρός, το γήπεδο οδήγησαν στο να γίνει ένα παιχνίδι περισσότερο κάθετο, πολλές μονομαχίες, πολλές στατικές φάσεις, πολλές δεύτερες μπάλες. Θεωρώ ότι οι δύο ομάδες παίξανε βάσει συνθηκών αρκετά καλά. Πήγαν τουλάχιστον καλά σε αυτά τα σημεία του παιχνιδιού. Εμείς κάναμε τεράστια νίκη. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Πραγματικά κατάθεσαν και την ψυχή τους, αν θεωρώ, και σε πολλά διαστήματα του παιχνιδιού και ποιότητα. Απέναντι σε ένα πάρα πολύ καλό αντίπαλο, ο οποίος νομίζω ότι αδικεί βαθμολογική του θέση. Θεωρώ ότι αδικεί και η εικόνα του μέσα από αυτό το γήπεδο. Την νίκη αυτή θέλουμε να την αφιερώσουμε στο παιδί που τραυματίστηκε, τον τραυματιστή μας, τον Δαχαή τον Κώστα, που είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Όμως πιστεύω θα είναι πολύ γρήγορα κοντά μας και συνεχίζουμε την προσπάθεια. Ο δρόμος είναι ανηφορικός, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία, ένα πράγμα πολύ δύσκολο αθλητικό. Και τελειώντας έχουμε και στο κύριο Θέμελη και στην ομάδα της Παλαιόχωρας, πραγματικά και συγχαρητήρια, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
έτσι και εδώ να πηγαίνουν και αυτοί τους στόχους τους, όπως και εμάς, στη σχέση μας. Καταρχήν προσωπικά αλλά και όλα τα παιδιά θέλουμε να ευχηθούμε να είναι υγιείς και να μην είναι κάτι σοβαρό τραυματισμός με τον τερματοφύλακα Βλαχάκη. Να το ευχηθούμε περαστικά και γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα. Από εκεί πέρα να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Ανιφαντάκη και στην ομάδα του. Γιατί πραγματικά σε ένα παιχνίδι μονόδρομος θα έλεγα και για τις δύο ομάδες κατάφεραν να κερδίσουν. Απ' την άλλη πραγματικά είναι ανεξήγητο αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε αντιλήψει τόσο πολύ με τα παιδιά. Έχουμε κάνει τρομερά πράγματα σε θέμα δουλειάς. Και το ανεξήγητο έχει να κάνει με το ότι από πού να περάσει η μπάλα, ό,τι και να γίνει, πραγματικά μέσα σε αυτό το γήπεδο είμαστε αυτοί που κυνηγάμε πάντα πίσω το σκορ. Στην πρώτη ουσιαστική φάση την οποία έκανε το ΣΥΚΑ, προηγήθηκε 0-1. Δεν θέλω να σχολιάσω για απέναντι για αυτά το τι γίνανε. Το θέμα είναι ότι χάσαμε την ευκαιρία να ισοφαρίσουμε και όχι μόνο δεν ισοφαρίσαμε, κατέφερε το ΣΥΚΑ στη δεύτερη ουσιαστική επιθετική τους ενέργεια να κάνουν το 0-2 και πήγαμε με 0-2. Πραγματικά είναι δύσκολο να διαχειριστείς παιδιά σε μικρή ηλικία να μπορούν να σηκώσουν κεφάλι στο ημίχρονο και να αντιδράσουν. Αυτό όμως το κάναμε και το κάναμε πολύ γρήγορα. Καταφέραμε να μειώσουμε 1-2 και από εκεί πέρα αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι δεν παίρνουμε πραγματικά έστω ένα βαθμό, γιατί νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο δικαιούμασταν. Κάναμε όλες τις προϋποθέσεις, είχαμε ευκαιρίες, τελειώσαμε φάσεις, είχαμε τελειώματα μέσα στην εστία και τελικά μείναμε με τη στεναχώρια του άσχημου αποτελέσματος. Από εκεί πέρα όμως, θα σας πω την αλήθεια, έχω βιώσει καταστάσεις από τους ποδοσφαιριστές. Αυτό που βιώνω σαν προπονητής είναι πρώτη φορά. Εδώ μέσα στην έδρα μας θα έχουμε κάνει 7 εισάρτημες ήττες. Θέλω να πω όμως ότι εδώ και εγώ και τα παιδιά πρέπει να δείξουμε θέληση, πραγματικά πίστη, δύναμη ψυχής και αυτό θα κάνουμε από μόλις αύριο. Θα ξεχάσουμε πολύ γρήγορα αυτό που έχει γίνει. Δεν είναι εύκολο. Θα το ξεχάσουμε και θα ξεκινήσουμε από τη Δευτέρα να δουλεύουμε για το επόμενο παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Μας στεναχωρεί αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι θα παλέψουμε πάρα πολύ και θα δώσουμε την ψυχή μας μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Και από εκεί πέρα ο Θεός ξέρει το τι θα γίνει. Όμως εμείς δεν θα καταθέσουμε τα όπλα μας και μέχρι την τελευταία αγωνιστική θα πάμε με το κεφάλι ψηλά, είτε αυτό έχει να κάνει με αυτό που λέγεται σωτηρία, είτε αυτό έχει να κάνει με κάτι άσχημο που δεν το έχω βίωσει σαν προπονητής. Όμως μαζί ξεκινήσαμε με τα παιδιά αυτή την προσπάθεια και μαζί θα την τελειώσουμε. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα του ΣΥΚΑ και στον κύριο Ανιφαντάκη, να επιτευχθεί ο στόχος που έχουμε θέσει, υγεία και καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε εμάς, γιατί πραγματικά το χρειαζόμαστε. Αυτά. Καλή συνέχεια που ήρθατε κατά. Καλησπέρα καταρχήν. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα της Παλιόχωρας για την άψογη φιλοξενία που μας παρήχε και για το παιχνίδι το οποίο έγινε μέσα σε αθλητικά πλαίσια και ήταν ένα εξαίσιο παιχνίδι γάμα εθνικής με σασπένς μέχρι το τέλος. Καταφέραμε και πήραμε τους 3 πόντους, θεωρώ δίκαια, αλλά και με πολύ κόπο, δουλεύοντας όλη τη βδομάδα, κάνοντας αυτά που μας είπε ο προπονητής όλη τη βδομάδα. Θέλω να ευχηθώ στην Παλιόχωρα καλή συνέχεια και εύχομαι να πετύχει τους στόχους της και να μείνει στην κατηγορία. Αυτά από μένα. Καλησπέρα και από μένα. Πήγαμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Είχαμε διαβάσει πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο. Θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει πρώτη γκολ. Παρ' όλα αυτά, στο 1-0 ευτυχήσαμε και κερδίσαμε το πέναλτι. Δεν το αξιοποιήσαμε και ξαφνικά βρεθήκαμε να χάνουμε στο ημίχρονο με 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο μειώσαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάτι από αυτό το match. Τα περιθώρια στενεύουν πάρα πολύ για μας. Δεν πρέπει όμως να τα παρατήσουμε όσο έχουμε ακόμα ελπίδες μέσα στη ζωντανή. Και πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε στο τέλος, γιατί δεν πιστεύω ότι η δουλειά που κάνουμε θα πάει στραφή.
έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου, στους συμπαίκτες μου, στους προπονητές μου και στο τέλος είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε χαρούμενοι.